Σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Ηλιβρίας. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως αισθάνθηκαν τα κτίρια να κουνιούνται στην πόλη κατά τη διάρκεια του σεισμού. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες έχουν διακοπεί και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, εκτός από υλικές ζημιές, δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι μεγάλες εταιρείες και οι επιχειρήσεις έχουν εκενωθεί, όπως επίσης και σχολεία και πανεπιστήμια. Από την ώρα του μεγάλου σεισμού ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί μεγέθους 3,1, 3,3, 2,7, 3,2, 4,2 και 3,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Από τον σεισμό κατέρευσε μιναρέ σε τζαμί στην συνοικία Αβισλάρ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εκενωθεί σχολεία, νοσοκομεία και εμπορικά κέντρα, ενώ υπάρχουν και πολλοί μετασεισμοί. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Η περιοχή έχει επανειλημμένως χτυπηθεί από τον Εγκέλαδο, με τους εμπειρογνώμονες να προειδοποιούν τους πολίτες ότι πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση υπό το φόβο ενός νέου μεγάλου σεισμού. Ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter πως δεν υπάρχουν μέχρι τώρα πληροφορίες για ζημιές ούτε για τραυματίες. Το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο του Κάντιλι και το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών ανακοίνωσαν πως το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρων δυτικά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Ηλιβρίας. Η δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 12,6 χιλιόμετρων, ανακοίνωσε το Κάντιλι. Το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης πως το μέγεθος της δόνησης ήταν 5,7 βαθμοί. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό ρήγμα και ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τον Big One, τον μεγάλο σεισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε αυτή τη μεγαλούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων. Το 1999, σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την πόλη Ισμίτ 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Ο σεισμός των 5,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη, δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, διαβεβαίωσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκα, ο χώρος που έγινε ήταν ένας χώρος κομβικός, γιατί έχουμε να κάνουμε με το ρήγμα της Ανατολίας και με τις προγενέστερες μεγάλες δονήσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν το 1999 στο Ισμίτ. Ο χώρος που έγινε είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κομβικός, γιατί έχουμε να κάνουμε με το ρήγμα της Ανατολίας και με τις προγενέστερες μεγάλες δονήσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν το 1999 στο Ισμίτ. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο το ιστορικό, γιατί το ρήγμα της Ανατολίας το ακούμε και τρομάζουμε. Κοιτάξτε, κάπως έτσι είναι. Το ρήγμα της Ανατολίας είναι ένα ρήγμα το οποίο δραστηριοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από το ανατολικό μέρος της Τουρκίας έως το δυτικό. Το 1999 είχε σπάσει το τμήμα το οποίο είναι στο Ισμίτ. Και περιμέναμε βεβαίως όλοι να σπάσει και το τμήμα που είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε Λέκα, το 5,8 είναι ο ισχυρότερος σεισμός που μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα? Δυστυχώς δεν είναι ο ισχυρότερος σεισμός, μπορεί να δώσει μέχρι 7 βαθμούς. Και αυτό είναι ο προβληματισμός μας, δηλαδή να δούμε πού ακριβώς πάμε, τι ακριβώς γίνεται. Κάτω από τη θάλασσα του Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, όπου η Ευρασιατική πλάκα συναντάει την Αραβική. Στο σημείο αυτό δημιουργούνται μεγάλες πιέσεις και έτσι το ρήγμα αυτό μπορεί να δώσει μεγάλους σεισμούς. Οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια για μεγάλο σεισμό της τάξης των 7 και άνω Ρίχτερ, ανάλογο με το σεισμό του Μαρμαρά. Φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον σεισμό του Ισμίτ, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις πιο καταστροφικές στιγμές στην σύγχρονη ιστορία της γειτονικής χώρας, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε πάνω από 17.000 ανθρώπους.